Γεια χαρά, μαγκές. Πάνε, μαγκίδα μου, όλοι μαζί τον ύπνο της βαζέλας. Δεν άρχισαν καλά. Ελάτε να την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε. Εντάξει είμαστε, σκουλίκα αριανοί, που πρέπει να γαμιέστε μόνο και μόνο ένα χρόνο μετά το φόνο του παιδιού που τσάμπα το σκοτώσαν οι παοκτζίδες, βάλατε αυτό το εμετικό πανό, οπότε τα ίδια σκατά είστε κι εσείς. Τα ίδια σκατά είστε κι εσείς. Εγώ δεν θα πω καλά κάνανε με τίποτα. Τι είναι δυνατόν να πω εγώ ότι οι παοκτζίδες καλά κάνανε και σκοτώσανε το παιδάκι. Όχι. Αλλά είστε κι εσείς τα ίδια σκατά. Φέρει ευθύνη η αστυνομία που δεν κατέβασε αυτό το πανό. Το εμετικό πανό. Φέρει ευθύνη η αστυνομία. Φέρει ευθύνη ο παρατηρητής. Βέβαια ο παρατηρητής, για να μάθει και ποιος είναι, το ξεχνάω το όνομά του, κάπου το έχω γράψει. Μητσιάκος λέγεται. Ο Μητσιάκος, ο αρχιβάζελος, το συνέφερε να υπάρχει αυτό το πανό εκεί, για άλλους δικούς του λόγους. Λοιπόν, είστε σκουλίκια, είστε μουνόπανα και ό,τι άλλο από πονά και μην πω και άλλες λέξεις, είστε. Είστε τα ίδια σκατά με τους παοκτζίδες, πρέπει να ντρέπεστε. Εγώ δεν θα πω ότι δεν ακούγονται αυτά στα γήπεδα. Έτσι, αλλά πανώ, οι αυτοί του Άρη τι κάνανε, η διοίκηση του Άρη τι έκανε, και αυτή γαμνιέται, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο που έχουν. Είστε σκουλίκια. Καλό διαιτήσει να ξέρει τώρα, να διαβάσει, είναι Ούγγρος, πάει στο διάλο. Αλλά υπάρχει παρατηρητής, υπάρχουν και οι άλλοι, που του πούνε τι γράφει εκεί. Τίποτα, ε. Μπράβο. Γαμιέστε. Δεν ήθελα να σας βρίσω και ούτε θα σας βρίσω, αλλά γαμιέστε. Στο 88 σας πόνεσε. Πονέσατε πολύ. Πονέσατε, ε. Φεύγατε σιγά σιγά. Έτσι γαμάει ο Ολυμπιακός. Αυτούς που δεν σέβονται την κορυφαία ομάδα της Ελλάδος. Είστε τα ίδια σκατά με τους παοκτζίδες. Δεν σας ξεχωρίζω, ποτέ δεν σας ξεχώριζα. Τα ίδια σκατά είστε, με τη διαφορά ότι είναι δολοφόνοι οι άλλοι. Εσείς, βάσει το πανό που ανεβάσατε, κοντά είστε να κάνετε και κανένα φόνο. Δηλαδή όταν ανεβάζουν αυτοί που γαμιώνται, που το κρεμάσανε, που γαμιώνται και ό,τι έχουν και δεν έχουν, τους γαμιέται. Δεν βρίζω. Βρίζω εσάς που έχετε κάνει τα χειρότερα. Δεν είναι βρισχές αυτές. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, τα ίδια σκατά ξαναλέω είστε. Δεν σας υπολόγισα ποτέ σαν ομάδα εγώ από μικρό παιδί. Ποτέ. Ποιος Άρης, ο Άρης, ο Άρης, ο Ξεκολιάρης. Ποτέ δεν σας υπολόγισα. Και ειδικά το 80, 79-80, στο Βόλο που σας σκίσαμε τον κόλο. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Κουσουλάκης Άλστρο. Για όσους δεν θυμούνται τα γκολ που βάλαμε. Και πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Είστε μια που... μια λέξη, δεν θέλω να λέω τις συνηθισμένες λέξεις, αλλά είστε μια πουστική ομάδα. Που γαμιέστε. Βάσει του πάνω, δεν με νοιάζει εμένα που παίζατε αντιαθλητικά, βαράγατε εκεί πέρα του Ολυμπιακού, που σας γαμίσανε ψυχρό και με 10 παίχτες. Και με 10 παίχτες. Ένας Ολυμπιακός που έδωσε μάχη μεγάλη με κορυφαίους παίχτες τώρα, ποιος να πω, εμένα μ' άρεσαν όλοι οι παίχτες, και ο Τσολάκης και ο Ροντινέη, αυτό το δεξί μπακ, παιδιά, θα αφήσει εποχή στην Ελλάδα. Αλλά δεν θέλω τώρα να πάω στο παιχνίδι, ήδη με αυτά που σας είπα, και ο Σαμασέκου ήταν πολύ καλός. Ο Χάμες όταν μπήκε και ο Λαραμπή δεν ξεχνάει ποτέ την τέχνη του. Ποτέ. Λοιπόν, όσον αφορά και το τι ομάδα είστε,
για να σας πω ποιοι είστε. Δεν είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τον έχουμε γαμίσει. Βέβαια, δικαιολογημένα τον γαμάμε, γιατί είναι πουστράκια για αυτή. Αλλά... τι έγινε. Τι έριξε. Ας γιατί εδώ πέρα ανάψει τον τζάκι ο άλλος. Βάλε ξύλα, ρε. Λοιπόν... να σας πω ποιοι είστε, ποια είναι το μπουρδέλο σας. 53 χρόνια χωρίς τίτλο. 53 χρόνια χωρίς τίτλο. Ένα μπουρδέλο και μισό είστε. Και δεν θα πω μετά τον ΠΑΟΚ. Τα ίδια σκατά είστε και με αυτούς. Απλά οι άλλοι ξεχωρίζουν στην προδοσία και, στο... και ότι είναι φωνιάδες. Βάζουν και παντό και λένε κρατάτε γερά αδέλφια. Άλλοι μαλάκες. Να γιατί ξεχωρίζει ο Ολυμπιακός εκτός τα πρωταθλήματα, ξεχωρίζει και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τους οπαδούς του. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, τώρα μάγκες μου, κοιτάξτε να δείτε. Έχουν μείνει 400 εισιτήρια και πολλά λέω για τον αγώνα.